Κύριε Μπατιέλο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Να είστε καλά, τι κάνετε? Καλά, καλά, μια χαρά. Λοιπόν, πόσο καλά μπορούμε να είμαστε, βέβαια, έτσι, με όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Εντάξει, ναι. Αλλά παλεύουμε. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Αυτό, ναι, αυτό είναι σημαντικό. Να σας πω πώς διάβασα το ΚΚΕ τις αυτοδιοικητικές και περιφερειακές εκλογές. Νομίζω ότι και με την ολοκλήρωση πλέον του δεύτερου γύρου δικαιούμαστε να είμαστε ικανοποιημένοι. Αλλά και περήφανοι μπορούμε να πούμε για την πολύ σημαντική άνοδο που είχαν τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Εισπύρωσης, δηλαδή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που ενιαία κατέβηκαν σε όλη τη χώρα. Και το βήμα που είπαμε από την πρώτη στιγμή, από τον πρώτο γύρο, με 10% πήρε η Λαϊκή Εισπύρωση σε όλες τις περιφέρειες, αν μπορούμε κάπως να τις αθροίσουμε όλες της Ελλάδας, με το πιο ιδιαίτερο έτσι βάρος να πέφτει στην Αττική, με πολύ μεγάλη άνοδο στους Δήμους. Εδώ τους μεγάλους, της Αθήνας, του Πειραιά, της Β' Πειραιά και αλλού, αλλά και 14% στην περιφέρεια της Αττικής, που είναι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό και άνοδος. Νομίζουμε ότι και από αυτό το αποτέλεσμα και με τους 6 Δήμους που τελικά κατέκτησε να υπάρχει έτσι αγωνιστής κομμουνιστής δήμαρχος μετά και το δεύτερο γύρο, είναι ένα βήμα σημαντικό για το λαό μας. Δείχνει ότι υπάρχει ένα ρεύμα και επιβεβαιώνει ένα ρεύμα που μέσα στον αρνητικό συσχετισμό, δεν μπορούμε να το κρύψουμε αυτό, στο συνολικό αρνητικό συσχετισμό, δυναμώνει ένα ρεύμα αμφισβήτησης αυτής της πολιτικής, κεντρικά έτσι όπως υλοποιείται από τις κυβερνήσεις, από τους Δήμους και τις περιφέρειες, που είναι το μακρύ χέρι αυτού του εχθρικού για τα λαϊκά συμφέροντα κράτους. Ένα ρεύμα απεγκλωβισμού δυνάμεων λαϊκών, εργαζομένων, αυταπασχολούμενων, νεολαίας, από τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει και που έχουν ευθύνη για όλα αυτά που ζούμε μέχρι σήμερα, και που σε αυτό το ρεύμα φαίνεται ότι ανεβαίνει και εδραιώνεται και έχει πολύ μεγάλη δυναμική το κύρος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που τα πολλά λόγια είναι φτώχεια πια. Εδώ είμαστε την επόμενη μέρα στα μεγάλα λαϊκά προβλήματα, στην ακρίβεια, στην εμπλοκή της χώρας στους πολέμους, σε όλα αυτά που είπατε και τα μεγάλα θέματα για τα νέα ζευγάρια, για όλα αυτά που ταλαιπωρούν την καθημερινότητα των πολλών, να δώσουμε μάχη για να αποσπάσουμε κατακτήσεις, ανάσες, ανακούφισης, ό,τι μπορούμε, και κυρίως να ανοίξουμε το δρόμο για μια ελπιδοφόρα έτσι προοπτική. Να ρωτήσω όμως κάτι. Εντάξει, δεν ξέρω αν πρέπει κάποιος να πανηγυρίζει όχι όταν έχεις σχεδόν οι 7 στους 10 ψηφοφόρους να μην έχουν συμμετάσχει στις εκλογές. Αλλά φαντάζομαι ότι τουλάχιστον στο δεύτερο γύρο είδαμε ότι όπου ήταν υποψήφιοι του ΚΚΕ με υποψήφιο κυβερνητικό, πάντα κέρδισαν οι του ΚΚΕ, γιατί σύσσωμη αντιπολίτευση σας στήριξε. Αυτό φαντάζομαι. Ναι, και με υποψήφιο που στήριχθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ πάλι. Σε όλες τις δεύτερες γύρους, αλλά και στην πρώτη. Οι της άλλης πλευράς ψήφισαν τον κομμουνιστή υποψήφιο. Λοιπόν, αυτό μπορεί να δείχνει κιόλας ότι υπάρχει έτσι ένα σεβασμό στους υποψηφίους. Εγώ θέλω να μείνω λιγάκι στο κομμάτι της αποχής. Ναι, ναι. Πόσο θα πρέπει να μας ανησυχεί αυτό, κύριε Μπατιέλο? Εντάξει, εμείς εκτιμάμε και με την επαφή που έχουμε δηλαδή και με τον κόσμο, ότι και στον πρώτο γύρο μέσα υπάρχει στο κομμάτι της αποχής διαμαρτυρία. Μάλιστα. Υπάρχει διαμαρτυρία μεγαλύτερη στο δεύτερο γύρο, ξέρετε, γιατί όταν και έτσι όπως είναι το εκλογικό σύστημα σε βάζει σε ένα δεύτερο γύρο, σε ένα εκβιαστικό δίλημα έναν από τους δύο, όταν μπορεί να έχεις αποφασίσει και την πρώτη Κυριακή αυτό που ήθελες και πρέπει να διαλέξετε και καλά ανάμεσα σε δύο, αυτό το πράγμα όπως καταλαβαίνετε μαζί με ό,τι ζει ο καθένας και με αυτό το που έχει δει την τοπική διοίκηση, που υποτίθεται, αυτά δεν ακούγαμε και προεκλογικά, ότι είναι πιο κοντά στον πολίτη, είναι πιο κοντά και δυστυχώς εχθρικά. Οι δημοτικές αρχές περιφερειακές στον πολίτη, δείτε το παράδειγμα το τωρινό, είδατε το Υπουργείο, ο κύριος Κικίλιας που έβγαλε για τον Κηφισό, επιτέλους. Ναι. Αλλά το θέμα είναι τι έγινε, μετά μπροστά στην κακοκαιρία που έρχεται, έβγαλε ειδικά μέτρα ότι πρέπει να πάρθουν για τον Κηφισό ποταμό. Όταν τους Δήμους που είναι κοντά. Ναι, μάλιασε η γλώσσα μας. Στην περιφέρεια Αττικής, ο Γιάννης ο Πρωτούλης, άλλοι πήγαμε, κάναμε επιτόπιο έλεγχο, τα βγάλαμε με φωτογραφίες, ότι να, εδώ χρειάζεται να πάρθουν αποφάσεις. Αυτά τα έργα όμως δεν είναι επιλέξιμα για όσους υπηρετούν αυτή την πολιτική, γιατί αυτά κοστίζουν και γιατί δεν έχουν ευγιώδια για να πάνε να τα φτιάξουν και να μας ξεζουμίζουν μετά. Γι' αυτό έχουν παρατηθεί στη μοίρα τους όλα αυτά και ετοιμάζεται να βρέξει και κάνει ο κόσμος το σταυρό του και παρακαλάει μην τυχόν και είναι πολύ βροχή, τον 21ο αιώνα. Για όλους αυτούς τους λόγους. Εμείς λέμε ότι η αποχή έχει και η άνοδος του ΚΚΕ, γιατί εντάξει, η αποχή έπληξε όλους. Το ΚΚΕ έχει άνοδο σε ψήφους, η Λαϊκή Εισπύρωση.
και στον Πειραιά και στην Αττική και πανελλαδικά. 110.000 παραπάνω άνθρωποι στήριξαν σε συνθήκες αποχής τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Ισπύρου. Και εκτιμάμε ότι πολύ περισσότεροι ακόμα που είδαν τα αποτελέσματα ανακουφίστηκαν και πήραν και ελπίδα για τις μάχες που έχουμε μπροστά και πολιτικές και άλλες. Μάλιστα. Τώρα πάντως είναι ώρα συμμετοχής. Αυτό είναι το θέμα. Μάλιστα. Γιατί με την αποχή δυστυχώς δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας. Τώρα είναι η συμμετοχή στους αγώνες και να κατακτήσουμε όλα αυτά που έχουμε ανάγκη. Το πιο δύσκολο στοίχημα συμμετοχής, ναι. Γιατί τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες έχουν μάθει να τα βλέπουν όλα από τον καναπέ στην τηλεόραση, ναι. Και να τα, δεν ξέρω, καταπίνουν αμάσιτα. Και ό,τι καλό έχουμε ζήσει, το ζήσαμε μέσα από ομαδική συμμετοχή. Μάλιστα. Δηλαδή σε σωματεία που κατέκτησαν αυξήσεις στους μισθούς, στην υγεία, στην παιδεία, οι φοιτητές, οι μαθητές, όλα τα κάνανε με τη συμμετοχή τους. Κανείς δεν τα έκανε αυτά από τον καναπέ, ούτε από σωτήρες. Μάλιστα. Τώρα, θέλω λιγάκι να πάμε σε αυτά τα δύο θέματα που έδειξα προς το τέλος της εισαγωγής μου. Το ένα είναι το σοβαρό πρόβλημα υπογεννητικότητας που υπάρχει στη χώρα. Και πώς θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε. Νομίζω δόθηκαν κάποια στοιχεία συγκλονιστικά ότι έχουν μειωθεί κατά 170.000 ο πληθυσμός γυναικών από 20 έως 40 ετών. Να δούμε λοιπόν τι μπορεί να γίνει, γιατί η υπογεννητικότητα που μόνη της δεν αντιμετωπίζεται. Πρέπει να υπάρχει, φαντάζομαι, μια συγκεκριμένη πολιτική πρόταση στήριξης των νέων ζευγαριών για να προχωρούν σε γεννήσεις παιδιών. Ναι. Είναι η στήριξη της ζωής ενός νέου ανθρώπου. Έχετε πρόταση σε αυτό, πώς μπορεί να στηριχθούν τα νέα ζευγάρια. Και βέβαια έχουμε, γιατί βλέπουμε και βασανιζόμαστε κι εμείς όπως όλος ο λαός, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες που συζητάμε, που ετοιμάζονται να κάνουν την οικογένεια. Για σκεφτείτε και πάρετε τα όλα με τη σειρά. Και δείτε ότι η πολιτική αυτή είναι που έχει και αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή, προχτές, πριν από λίγες μέρες βασικά, ψηφίστηκε στη Βουλή δυνατότητα, μας είπε η κυβέρνηση, για το στόμα του Υπουργού Εργασίας του Άδωνη Γεωργιάδη, λοιπόν, να δουλεύεις 13 ώρες. 13 ώρες τη μέρα. Που είναι μια κοινική ομολογία που σου λέει ότι δεν σε φτάνουν οι 8 ώρες που δουλεύεις, ο μισθός που παίρνεις για να ζήσεις, γιατί οι μισθοί παραμένουν προσκολλημένοι σε επίπεδα προδεκαετίας, γιατί η ακρίβεια θερίζει και δεν σε φτάνει αυτό το μισθό ούτε για το σούπερ μάρκετ, για το νίκη, για τη βενζίνη, για τίποτα. Αναγκάζεται ένας άνθρωπος, ειδικά άμα θέλει να κάνει παιδί, να κάνει μια δεύτερη δουλειά. Και το λένε επιλογή και δυνατότητα. Πείτε μου εσείς πώς μεγαλώνει ένα παιδί με τους γονείς να λείπουν και πόσο σκέφτεται ένας γονιός. Και αν είναι επιλογή του τελικά να είναι εκτός σπιτιού από το πρωί μέχρι το βράδυ, ακόμα και αν έχει μια γιαγιά, ένα παππού να του το προσέχει. Τι κατάσταση είναι αυτή. Ας δούμε τα πιο ειδικά ζητήματα που αφορούν και τους Δήμους και τις περιφέρειες που είχαμε και τις πρόσφατες εκλογές. Παιδική σταθμή. Εδώ πέρα η κατάσταση είναι δραματική. Που στον Δήμο του Πειραιά, για παράδειγμα, έχουμε σε όλους τους παιδικούς σταθμούς πάρα πολύ ακριβά τροφεία. Στους δημόσιους παιδικούς σταθμούς. Προσέξτε, όχι στους ιδιωτικούς, που μπορεί να είναι και 300 και 400 ευρώ. Τροφεία. Πείτε μου εσείς, έτσι όπως είναι η οικογένεια, έτσι όπως είναι το εισόδημα, τη δυνατότητα ενός ανθρώπου να κάνει ένα και, ή ένα, εντάξει, θα το παλέψει, σου λέει. Δεύτερο ή και τρίτο παιδί να μπορέσει να τα στηρίξει. Πάμε μετά στα νηπιαγωγεία, στο Πειραιά ή και στη Βηταπειραιά και σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε ακόμα παιδιά που κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Οι δραστηριότητες τους. Γιατί έτσι πρέπει να είναι ένα παιδί. Πρέπει να πηγαίνει και στο σχολείο, να μορφώνεται, να μπορεί να έχει μια στήριξη δραστηριοτήτων, πολιτιστικών, αθλητικών, άλλων που είναι απαραίτητα για τη διαπαιδαγώγησή του και την ψυχική και τη σωματική. Για όλα αυτά, όλα επιπληρωμή. Τα δημοτικά, λέμε εμείς, και τα δημόσια, υποτίθεται. Χώροι. Οπότε διαμορφώνεται μια συνολική κατάσταση που είναι πάρα πολύ πιεστική στο να πάρεις αυτήν την επιλογή μέσα σε δυσκολίες ζωής. Βεβαίως, ο κόσμος και τα νέα ζευγάρια το παλεύουν. Το παλεύουν και με τα νίκια τα ψηλά, το παλεύουν και με αυτά και με τις γιαγιάδες και τους παππούδες όσοι μπορούν. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτές οι πολιτικές έχουν και αυτά τα αποτελέσματα. Ο παππούς και η γιαγιά δεν είναι πάρκινγκ. Για τα παιδιά το συζητάμε. Τα παιδιά τα κάνουν τα παιδιά. Για τα... Ναι, όχι για τους γονείς. Ναι, λείπουν, λέω, όλη τη μέρα. Και είναι υποκριτικές. Τέτοια θέματα όταν ανοίγουν από τις κυβερνήσεις που έχουν διαμορφώσει αυτή τη ζούγκλα, αυτή την κατάσταση ζωής που προσέχεται για τα νέα παιδιά, είναι και χειρότερα από προηγούμενες γενιές. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας που δεν το λέμε γενικά, ωράρια, που προβλέπουν ωράρια. Πόσες ώρες θα δουλεύεις, πού είναι, ατομικές και αν. Μαύρη ανασφάλιση εργασία να θερίζει. Αυτά ας κοιτάξουν να λύσουν, ας ακούσουν τις διεκδικήσεις του εργατικού κινήματος και θα αφήσουν τις υποκριτικές ευχές περί υπογεννητικότητας κλπ. Που είναι ένα πολύ σοβαρό βεβαίως θέμα. Μάλιστα. Τώρα κύριε Αμπατιέλο, θέλω να πάμε και λίγο στο άλλο θέμα.
Με αυτά την έξαρση των φαινομένων βίας παιδιών κατά συνομιλίκων τους. Είχαμε αυτή την περίπτωση στη Λαμία, είχαμε και έχουμε άλλες περιπτώσεις. Εδώ τι μπορεί να γίνει, κατά την άποψή σας? Καλά, εδώ θέλει πολύ συζήτηση, εννοείται. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα κοινωνικό. Πρέπει να αντιμετωπιστεί εν τη γενέση του. Έτσι είναι, και δυστυχώς δεν είναι απλά μια παρονιχίδα ή μια εξαίρεση. Γι' αυτό δεν το βλέπουμε και μόνο στην Ελλάδα, αν θέλετε, ή σε κάποιες συγκεκριμένες μόνο περιοχές. Ή στην Ευρώπη είναι ένα παγκόσμιο θέμα. Και νομίζουμε ότι έχει αυτή την αιτία του. Μπορεί να την αναζητήσει κανείς και να τη βρει. Εκεί έτσι θα μπορέσει να την αντιμετωπίσει. Στην νοοτροπία του ανταγωνισμού που καλλιεργείται από τις πιο μικρές ηλικίες. Από τις πιο μικρές ηλικίες σε όλα τα επίπεδα. Σε ένα σύστημα, να το πούμε και έτσι, που είναι το περίβλημα. Δεν είναι και κακό. Δηλαδή, ο ανταγωνισμός συνήθως φέρνει αποτελέσματα αναπτυξιακά. Ο ανταγωνισμός, αναπτυξιακά αποτελέσματα, όταν λες στο παιδί ότι κερδίζει όποιος περάσει τον άλλον και πατήσει επιπτωμάτων, χωρίς να έχει και ίσες και ισότιμη, να το πούμε, καλύτερα πρόσβαση σε μια σειρά ζητήματα, δεν είναι η ευγενής άμυλα που λέμε, ούτε ο συναγωνισμός για να γίνουμε όλοι καλύτεροι για ένα κοινό σκοπό. Γιατί σε αυτό το σύστημα, όταν η πηγή του και όταν μπολιάζουν και δηλητηριάζουν, λέμε εμείς, και οι νεανικές ψυχές, ότι είναι το κέρδος, και όταν έχουμε ακόμα και πολιτιστικά σκουπίδια τα οποία κυκλοφορούν με αυτό το περιεχόμενο, που δεν είναι έξω από τη βασική νοοτροπία του συστήματος, μέχρι και ακόμα και όλη την νοοτροπία και το DNA αυτού του συστήματος, θα πάμε μετά να δούμε πώς μέσα στο σχολείο μπορούν να διαμορφώνουν τέτοιες παρέες, αυτές που θέλουν να επικρατήσουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Εμείς έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις και για τη συζήτηση μέσα στις σχολικές αίθουσες και για την ενημέρωση των γονέων και τη στήριξη των γονέων σε τέτοιες περιπτώσεις, τη στήριξη των παιδιών που είναι θύματα τέτοιων επιθέσεων. Και κυρίως εκεί που το βλέπουμε και να σπάει είναι εκεί που αναπτύσσεται η συλλογικότητα, εκεί που αναπτύσσεται η αλληλεγγύη. Ανεξάρτητα ποιος είναι δίπλα σου, τι φιλί, τι χρώμα, τι φίλο, τι ό,τι κι αν είναι, η αλληλεγγύη. Εκεί θα δείτε, και μέσα σε αγώνες ιδιαίτερα, πώς αναπτύσσονται αυτά τα ιδανικά χαρακτηριστικά, λέμε εμείς, που μπορούν να προάγουν και να το κάνουν στην άκρη αυτό το δηλητήριο και αυτά τα φαινόμενα και να προάγουν έναν άλλο τρόπο ζωής. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Μπατιόλο, να πάμε λιγάκι, θέλω να πω λιγάκι στη φωτιά που έχει ανάψει στη γειτονιά μας με την σύραξη Ισραήλ Χαμάς. Έχει πάει σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος να συναντηθεί με σειρά αρχηγών αραβικών κρατών. Το Ιράν απειλεί, η Τουρκία προσπαθεί να παρέμβει. Η Ελλάδα τώρα έχει κάποιο ρόλο, μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο, ή θα ακολουθούμε από πίσω αποφάσεις άλλων? Ναι, έχει ανάψει φωτιά για τα καλά. Εκείνη είναι η δεύτερη φωτιά που ανάβει στην περιοχή. Γιατί παραμένει αναμένει και αυτή στην Ουκρανία. Βεβαίως εδώ είναι ένα άλλο θέμα. Είναι μια κατάσταση που προκύπτει από την πολύχρονη, έτσι, επιθετική και βάρβαρη πολιτική του Ισραήλ απέναντι στους Παλαιστινίους. Σε μια χώρα η οποία δεν υπάρχει σαν κράτος και της αρνιόνται αυτό το δικαίωμα. Και πραγματικά, αλήθεια, αυτό που θέσατε είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Τι εθνικά συμφέροντα επικαλείται ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση ότι υπηρετώνται με την εμπλοκή σε αυτή την κατάσταση? Και όχι την εμπλοκή για να δείξουμε την αλληλεγγύη σε έναν λαό που έχει δικαίωμα να έχει μια πατρίδα, να μην το σκοτώνουν, να μην τέτοιο. Την αλληλεγγύη σε αυτούς τους σχεδιασμούς, τους επιθετικούς, ιδιαίτερα του κράτους, του κατοχικού κράτους, του ελοφόνου του Ισραήλ. Τι δουλειά έχει, για παράδειγμα, και το έχουμε καταδικάσει από την πρώτη στιγμή, η ελληνική φρεγάτα Ψαρά εκεί στα σύνορα με το Λίβανο? Και είναι θέμα αυτό πάντα να το σκεφτούμε και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και γι' αυτό εμείς αύριο κάνουμε και συγκέντρωση αλληλεγγύης, βεβαίως, στον Παλαιστινιακό λαό, αλλά και καταδίκης και στην ελληνική κυβέρνηση αύριο στο Σύνταγμα. Αύριο στις 7 ώρες στο Σύνταγμα. Εμείς, όταν λέω μέσα από εργατικά σωματεία, μαζικούς φορείς, είναι δεκάδες αυτά που σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, όπως θα έχετε δει, κάνουν αντίστοιχες κινητοποιήσεις. Όμως εδώ έχουμε και ένα παραπάνω ζήτημα. Να σταματήσει κάθε συμμετοχή και κάθε εμπλοκή της χώρας που μας μπλέκει μέσα σε αυτό το κουβάρι. Και τι εθνικά συμφέροντα υπηρετούνται εκεί? Τι δουλειά έχουν Έλληνες φαντάροι εκεί και η φρεγάτα, ειδικά σε αυτούς τους σχεδιασμούς? Όπως τη δουλειά αντίστοιχα λέμε και επιμένουμε, έχουμε να ξυλώνεται, να αποψηλώνονται τα ελληνικά νησιά από όπλα και να αποστέλλονται στον υπεραλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Και βλέπουμε τα εθνικά συμφέροντα πώς τα καταλαβαίνουν και τα βλέπουν όταν διαβάζουμε τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, που έχουν μπει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας σε ανατολίτικο παζάρι και στο κρεβάτι του προκρούστη,
κατά το όπως θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή το ΝΑΤΟ ή η Ευρωπαϊκή Ένωση για να κρατάνε την Τουρκία στην αγκαλιά τους. Τα εθνικά συμφέροντα υπηρετούν, που άμα τα δούμε και στη χώρα μας, είναι αυτή, είδατε το ματωμένο πλεόνασμα 6 δις πάλι. Έχουμε ματώσει τους πολλούς, το 95% που φορολογούμαστε, εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι μέχρι το λαιμό, για να δίνουμε στα εθνικά συμφέροντα πάλι, που είναι οι βιομήχανοι, εφοπλιστές, τραπεζίτες, φορολογούνται μόνο με το 5% και παίρνουν όλες τις επιδοτήσεις. Όλη η πολιτική και η εντός των συνόρων και η εκτός των συνόρων αυτούς υπηρετεί. Και αυτούς πρέπει να καταδικάσει ο ελληνικός λαός, δείχνοντας αμέριστη αλληλεγγύη στο λαό της Παλαιστίνης, στους λαούς όλης της περιοχής εκεί, γιατί για να ζήσουν ειρηνικά, η λύση τώρα, έτσι όπως προκύπτουν και έχει προκύψει η κατάσταση, είναι το να υπάρχει Παλαιστίνη ελεύθερη, ανεξάρτητη στα σύνορα του 67, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Έτσι μόνο μπορεί να κατοχυρωθεί τώρα άμεσα ειρήνη εκεί στην περιοχή. Και κυρίως να βγάλουμε από πάνω μας όλους αυτούς τους σωτήρες, τους συμμάχους, επί συμμάχων, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι υποτίθεται για το καλό μας διαρκώς πάνω από το κεφάλι μας, που βγάζουν τα σχέδια στο χάρτη, κοιτάνε τους δρόμους μεταφοράς ενέργειας, πετρελαίων κλπ. Και άμα χρειάζεται, διεξάγουν και πολέμους, σκοτώνουν λαούς για να κερδίζουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Αυτούς πρέπει να πάρει και να σηκώσει για να ζήσουμε πραγματικά ειρηνικά όλοι οι λαοί στον κόσμο. Κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω. Είναι πολλοί που, όχι ίσον και καλά φοβικά, απλά προβληματίζονται ότι η σύραξη Ισραήλ-Χαμάς, και αν πάρει άλλες προεκτάσεις, θα δημιουργήσει ένα νέο κύμα μεταναστών προς τη χώρα, και θέτουν το ερώτημα αν τελικά η Ελλάδα μπορεί να αντέξει χιλιάδες νέους μετανάστες. Τι λέει το ΚΚΕ γι' αυτό? Έτσι είναι, αλήθεια είναι αυτό. Κάθε πόλεμος είναι η αιτία για τον ξεριζωμό. Τώρα μιλάμε τώρα εκεί για 2 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν, είδατε πώς το λένε χαρακτηριστικά, σε μια περιοχή όσο είναι η Άνδρος, που είναι η λωρίδα της Γάζας. Λοιπόν, και ετοιμάζονται ήδη. Υπάρχουν χιλιάδες νεκροί, βομβαρδισμένα, έτσι, βομβαρδισμοί κλπ. Και αυτοί οι άνθρωποι θα ακολουθήσουν το δρόμο δυστυχώς της προφυγιάς, χωρίς αύριο. Και αυτό θα φέρει και την Ελλάδα μέσα στο μάτι, μέσα στο δρόμο αυτής της μεταφοράς, και με όλες τις επικίνδυνες συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν την Ελλάδα πρώτη υποδοχή. Το ζήτημα τώρα όμως είναι αυτό. Αλληλεγγύη στους ανθρώπους που χτυπιούνται, που διώκονται, που διεκδικούν έτσι, ειρήνη, να ζήσουν ειρηνικά σε ένα κράτος. Τα υπόλοιπα θα τα παρακολουθήσουμε και θα έχουμε αμέριστη αλληλεγγύη σε ό,τι υπάρχει ανάγκη. Η χώρα μας πρέπει να, πώς το λένε, εμείς το βάζουμε σαν θέμα, να συγκρουστεί με αυτό το πλαίσιο. Μάλιστα. Να συγκρουστεί και με το ευρωνοσιακό πλαίσιο που έχουμε δει στους προηγούμενους πολέμους στη Συρία κτλ. Τι σημαίνει και για τους Σύριους ανθρώπους που είναι εδώ, αλλά και για τα ελληνικά νησιά αυτή η κατάσταση. Και πώς το αξιοποιεί και η Τουρκία αναλόγως. Η τουρκική, εννοούμε η κυβέρνηση, η αστική τάξη, όχι ο λαός της Τουρκίας, δεν έχει κάποιο όφελος από αυτά. Όλοι αυτοί στο να διαπραγματεύεται κάθε φορά με την Ευρωπαϊκή Ένωση τα δικά της συμφέροντα. Μάλιστα. Όλα αυτά είναι που πρέπει να πάρθουν υπόψη και να γίνουν κριτήριο πάλι τώρα. Και συζήτηση, διαφώτιση, να σπάσει αυτή η εικόνα που προσπαθούν να επιβάλλουν τις μονόπλευρες προπαγάνδας για το τι γίνεται και στην περιοχή, και κυρίως δράσης ενεργητικής, να δείξουν οι λαοί τη δύναμή τους, και ο ελληνικός και ο παλαιστινιακός και του Ισραήλ και παντού, όλοι τη δύναμή τους για να ζήσουμε ειρηνικά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Νίκο Αμπατιέλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλό σας απόγευμα. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.